ficar na cabeceira desses e a Ribeirinha das Rudas. Mas certeza da sua fotografia, pois este tem parelas e parelas está arranhada. Πόσο χρόνο είναι ίσως? Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή, για την συμμετοχή μου σε αυτή τη συνέντευξη. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο πρόγραμμα αυτό. Σε αυτή τη φωτογραφία ήμουν μαθητής, από ό,τι θυμάμαι, πέμπτης δημοτικού. Πέμπτη και έκτη μπαίνανε στην παρέλαση. Τώρα πρέπει να ήταν 25 Μαρτίου και δείχνει, είμαστε, ας πούμε, περνάμε από τους επισήγους, τρίβουμε το κεφάλι μας και από πίσω είναι το σπίτι του στρατιώτη, λέγανε τότε, που έχει το πουλί, το έμβλημα της δικτατορίας, ας πούμε. Πώς ήταν η οικονομική σας κατάσταση και η οικογενειακή σας κατάσταση? Εγώ τότε ήμουν μαθητής στην περίοδο της Χούντας. Από το 67 μέχρι το 74 ήμουν μαθητής από Δευτέρα Γυμνασίου, από Δευτέρα Δημοτικού, μέχρι Δευτέρα Γυμνασίου. Και έτσι δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Η οικονομική μας κατάσταση ήταν μια, ας πούμε, ικανοποιητική κατάσταση. Εργαζόταν και δύο γονείς μου στα Χανιά και δεν είχαν, ας πούμε, πολιτικοποιηθεί. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Τον αντιλήφθηκα αργότερα, όχι άμεσα. Τα Χανιά γενικώς ήταν μια, ας πούμε, πόλη στρατοκρατούμενη. Είχε πολύ πολεμικό ναυτικό λόγω της βάσης. Και αεροπορική βάση είχε αεροπορία και στρατό. Και γενικώς ήταν έντονη η παρουσία των στρατιωτικών στα Χανιά. Θυμάμαι τα γλέντια που κάλανε οι ναύτες τα βράδια που τους αφήνανε να βγουν εξόδους στα Χανιά. Έπρεπε βέβαια να γυρίσουν πριν τις 12 στο ναύτομο. Υπήρχε η ναυτονομία που τους έλεγχε και όποιος δημιουργούσε φασαρία τον συλλαμβάναν και φοβότανε πολύ την αυτονομία, τη στρατονομία, πολύ περισσότερο από την αστυνομία. Θυμάμαι, ας πούμε, κάποιους περιορισμούς που υπήρχαν, ένας εκφοβισμός. Στις επετείους έπρεπε να υψώνουμε τη σημαία. Πέρανε γεωχροφύλακα και κοίταζε. Και στις επετείους, πέρα από την 28η, την 25η Μαρτίου, ήταν και η 21η Απριλίου η επέτειος της, του πραξικοπήματος, ας πούμε. Γενικώς υπήρχαν περιορισμοί και στο λόγο και στην εμφάνιση. Ας πούμε, δεν επιτρεπόταν τα μακριά μαλλιά στο γυμνάσιο, στο σχολείο, οι μίνι φούστες, παντελόνια στις γυναίκες. Περιορισμού στην έκφραση. Στα τραγούδια, ας πούμε, θυμάμαι που δεν έπρεπε, παραπονιόταν ο πατέρας μου ότι δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το Μίκη Θεοδωράκη, Παραντούρη, κάποιους, ας πούμε, που ήταν προς τα αριστερά τα τραγούδια τους. Ήταν πολύ αυστηρά. Ναι, ήταν αυστηρά τα πράγματα. Υπήρχαν αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος στο οικογενειακό σας περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον και στο εργασιακό σας περιβάλλον? Γενικά, ας πούμε, υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί που απαγορευόταν οι διαδηλώσεις, οι πορείες, οι απεργίες. Στην αρχή, όταν είχε επιβληθεί, κούτα, θυμάμαι ότι απαγορευόταν η κυκλοφορία το βράδυ. Μετά ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζετε τις βίες αυτές τις αλλαγές στο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα της χώρας? Επειδή ήμουν πολύ μικρός σαν παιδί, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο που να θυμάμαι. Ήμουν μαθητής, πρώτα δημοτικού, μετά γυμνασίου. Ανθρώπους που ασκήθηκε βία από καθεστώς, π.χ. συγγενείς ή φίλους? Όχι. Ωραία. Θυμόσαστε σχετικά πράγματα με την ελευθερία έκφρασης τα χρόνια αυτά? Όπως είπα πριν, είχαν οργανώσει ένα σύστημα, ας πούμε, με χαφιέδες. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε γειτονιά υπήρχαν άνθρωποι δικοί τους. Και αν ήταν κάποιος αριστερός, το μαθαίνανε. Και είχε περιορισμούς όποιος ήταν αριστερός. Δεν μπορούσε το παιδί του να μπει σε στρατιωτική σχολή. Από την ελευθερία της έκφρασης το μαθαίνω αυτό. Που δεν υπήρχε βέβαια ελευθερία της έκφρασης, ούτε του λόγου. Και υπήρχαν και περιορισμοί, είπαμε, στη διασκέδαση, στα τραγούδια που ακούγαμε.
Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο. Ποια είναι τα αισθήματα που κυριαρχούν? Γενικώς ήσουν κάπως σφιγμένος. Βέβαια σε εμάς που είμαστε παιδιά δεν φαινόταν πολύ, αλλά το καταλάβαινε ας πούμε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε την κατάσταση στα χρόνια της δικτατορίας, πρώτον προσωπικός και δεύτερον οικογενειακός? Σε αυτό δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο να σου πω. Γιατί δεν είχαν, ας πούμε, πολιτικοποιηθεί οι γονείς μου να υποστούν διώξεις και να έχω προσωπικές εμπειρίες. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία? Είμαι αντίθετος στη δικτατορία και κάθε τι που είναι ενάντια στη δημοκρατία. Αυτό ήταν, ας πούμε, μία μαύρη σελίδα για την Ελλάδα. Δυστυχώς, κράτησε 7 χρόνια, αυτό λέει και η επταετία, υποτίθεται ότι θα κάνανε εκλογές πιο σύντομα και επέφερε πολλά δεινά στην πατρίδα μας. Είχε και κάποια θετικά βέβαια, υπήρξε μια ανάπτυξη και οικονομική, τότε χτιστήκανε και ας πούμε και ο πύργος των Αθηνών, μεγάλες πολυκατοικίες. Όμως γενικά, λόγω του περιορισμού της ελευθερίας, που είναι το πιο σημαντικό αγαθό, όλοι τη θυμούνται απέχθεια τη δικτατορία. Η δικτατορία ξεκίνησε από την πολιτική αστάθεια που είχαμε τότε. Δηλαδή, ο βασιλιάς έριξε την κυβέρνηση τότε του Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν η Ένωση Κέντρου, λόγω του ότι δεν συμφωνούσε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που ήθελε να βάλει το Βαρουφαλιά τότε. Έπεσε η κυβέρνηση, υπήρξε μια πολιτική αστάθεια, τοποθετήθηκαν κάποιοι άλλοι σαν πρωθυπουργοί, ο Νόβας, ο Τσιριμόκος. Από το κυβερνό κόμμα υπήρξαν κάποιοι που εγκατέλειψαν το κόμμα του Παπανδρέου, τους ονομάσαν αποστάτες, με πρωτοστάτη ας πούμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε. Μια ομάδα συνταγματαρχών, βλέποντας αυτή την αστάθεια, την αποσταθεροποίηση, είχαν κάνει όμως από πριν, από το 65, είχαν κάνει μια οργάνωση, την ονομάζαν ιδέα, του στρατού για αξιωματική, όχι ναυτικό και αεροπορία. Αυτοί απέβλεπαν στην εξουσία. Μιλάμε για χαμηλόβαθμους σχετικά. Δηλαδή, αντισταγματάρχες, συνταγματάρχες, όχι στρατηγοί. Και κατάφεραν να οργανώσουν το στρατό έτσι, με 100 άρματα μάχες, πήρανε την εξουσία 21 Απριλίου, ας πούμε, του 67. Με τη στήριξη της Αμερικής. Ναι. Αμέσως, ας πούμε, μετά, η Αμερική ήταν η πρώτη που την αναγνώρισε, την δικτατορία, ας πούμε. Αργότερα η Αγγλία και άλλες, ας πούμε, χώρες, όπως η Ισπανία, που είχαν και αυτές τα ρόλα καθεστώτα. Είχε το πρόσχημα, στη συνέχεια, ο Παπαδόπουλος, αυτός ανέλαβε, ας πούμε, σαν πρωθυπουργός. Από το πρώτο έτος προσπάθησε ο βασιλιάς να τη ρίξει τη Χούντα. Δηλαδή η δικτατορία έγινε το Μάιο και κάπου στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο έγινε το κίνημα του βασιλιά, το οποίο απέτυχε αυτό το κίνημα, τώρα σας λέω έτσι απλά με την κορίτσι, στο οποίο προσπάθησαν να βοηθήσουν σε αυτό το κίνημα και οι αξιωματικοί του ναυτικού. Το πολεμικό ναυτικό τότε ονομαζόταν βασιλικό ναυτικό. Δηλαδή είχε φυσικό προϊστάμενο το βασιλιά. Πάνω από τον αρχηγό του ναυτικού, τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας, τον βασιλιά. Απέτυχε αυτό η κίνηση και έτσι ο βασιλιάς αναχώρησε από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι αξιωματικοί του ναυτικού θέλανε πάντα να απαλλαχτούν, γιατί δεν συμμετείχανε στην δικτατορία, θέλανε να απαλλαχτούν από αυτή τη δικτατορία και να δώσουν την εξουσία στο λαό. Έτσι οργάνωσαν δύο κινήματα που δεν είναι ευρέως γνωστά στον κόσμο. Αυτά τα δύο κινήματα δυστυχώς και τα δύο ατυχώς προδόθηκαν. Δηλαδή αποκαλύφθηκαν πριν εκδηλωθούν στην ουσία. Θα σου πω για το δεύτερο κίνημα. Αυτή η κίνηση ξεκίνησε το 69. Ήθελε
2-3 χρόνια να οργανωθούν, βάλανε σε αυτό το κίνημα, ας πούμε, και αξιωματικούς αεροπορίας και κάποιους λίγους του στρατού. Είχαν λοιπόν οργανώσει το 1973 ένα κίνημα στο οποίο θα συμμετεί σε μία άσκηση του πολεμικού ναυτικού που είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός, ο Παπαδόπουλος, ότι θέλει να έρθει, θα τον απαγάγανε. Με αποτέλεσμα να ρίξουν την κυβέρνηση για να δώσουν την εξουσία στο λαό, χωρίς να έχουν κάποιο φιλόδοξο σχέδιο μέσα τους. Οι αξιωματικοί του ναυτικού δεν θέλανε εξουσία. Θέλανε να επανέλθουν δημοκρατία. Δυστυχώς αυτό το 23 Μαΐου ήταν αυτή η άσκηση, προδόθηκε και φάνηκε από τις 21 Μαΐου που άρχισαν να γίνονται κάποιες συλλήψεις. Κυρίως ήταν νέοι αξιωματικοί, όχι ναυαρχοί. Τα κινήματα ξεκινάνε από νέους συνήθως. Διότι ψηλά ιστάμενοι σπάνια είναι ήδη βολεμένοι, τακτοποιημένοι και δεν κάνουν κινήματα. Ήταν κάτι αντιπλοίοι, άρχοι κυβερνήτες πλοίων, πλωτάρχες, οι οποίοι θέλαν να αντιδράσουν. Αποκαλύφθηκε γιατί δεν υπήρχε, ας πούμε, υπήρχαν, είπαμε, πολλοί χαφιέδες οι οποίοι μετέδιναν πληροφορίες και δεν μπορούσε να κρατηθεί πλήρη μυστικότητα. Και έτσι πριν την άσκηση αυτή άρχισαν να γίνονται συλλήψεις. 23 Μαΐου αποκορυφώθηκαν οι συλλήψεις και δεν έγινε, δεν εκδηλώθηκε το κίνημα. Όμως ένας από αυτούς τους μοιημένους αξιωματικούς που ήταν ο Νίκος Παπάς, αντιπλήρχος τότε κυβερνήτης στο αντιπλοϊκό βέλος, ο οποίος βρισκόταν σε άσκηση. Εμπλό, σε άσκηση του ΝΑΤΟ μάλιστα, όταν έμαθε τις συλλήψεις και είχε προετοιμαστεί ψυχικά και αυτός, αλλά και μέσα στο πλήρωμά του που το είχε, ας πούμε, πει σε μερικούς αξιωματικούς για να προετοιμαστεί για αυτό το κίνημα, διέκοψαν τη συμμετοχή του στην άσκηση, σηκώνοντας στο ναυτικό έχουμε το σήμα Όσκαρ, που όταν το σηκώνει η κυβερνήτηση και δήλωσε στο διοικητή του ΝΑΤΟ ότι αποχωρεί από την άσκηση. Τίποτε άλλο. Δεν ήξερε το ναυτικό ούτε ο διοικητής που θα πάρει. Αυτός κατέβλεψε στην Ιταλία, στη Ρώμη, και ζήτησε πολιτικό άσυλο. Ρώτησε δε από το πλήρωμά του πόσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Αυτό ονομάζεται τώρα το κίνημα του ναυτικού, έτσι είναι γνωστό. Και η πλειονότητα δήλωσε ότι θέλει να τον ακολουθήσει. Βέβαια, όσοι ήταν παντρεμένοι με παιδιά, τους είπε να μην ακολουθήσουν, διότι δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και τα παιδιά θα δυστυχήσουν και τα λοιπά. Έτσι ακολούθησαν συνήθως ελεύθεροι και νέοι, ας πούμε. Το ναυτικό στη συνέχεια έστειλε άλλο πλήρωμα, η Χούντα δηλαδή, έστειλε άλλο πλήρωμα, το οποίο πήρε το βέλος από την Ιταλία και το επέστρεψε πίσω με όσους είχαν μείνει μέσα. Αυτοί τους έδωσε η Ιταλία άσυλο, παρέμεινε ένα διάστημα, μετά πήγανε Γαλλία, Αγγλία. Διεθνώς όμως έγινε γνωστό το θέμα της δικτατορίας στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο πλήγμα κατά της δικτατορίας, φάνηκε ότι δεν είναι όλες οι ένοπλες δυνάμεις μαζί με τη δικτατορία. Η Χούντα βέβαια προσπάθησε να το μικράνει το θέμα, δεν έδωσε καμία δημοσιότητα, ενώ έξω φάνηκε. Και πολλοί, η κοινή γνώμη, πολλοί κόσμος ήταν κατά της δικτατορίας. Αυτό συνέβη το Μάιο του 1973. Στη συνέχεια βέβαια, το Νοέμβριο είχαμε το Πολυτεχνείο, τους νέους οι οποίοι θέλανε και αυτοί εκλογές, θέλανε κάποιες ελευθερίες που δεν τους τις έδινε τότε η Χούντα. Τους είχαν κάνει μια πορεία, είχαν συγκεντρωθεί στο Πολυτεχνείο, τους ζήτησαν να διαλυθούν. Και αυτοί, αντί να διαλυθούν, ανακοίνωσαν ότι κάνουμε κατάληψη, που απαγορευόταν τότε, ας πούμε. Καταλήψεις, μη κοιτάτε σήμερα που επιτρέπονται. Ούτε και σήμερα επίσημα επιτρέπονται, αλλά τέλος πάντων τα ανεχόμαστε. Τότε δεν μπορούσε να παρευθεί η κυβέρνηση, κάνανε κατάληψη μια μέρα, δύο, ξεκίνησαν από τις 15 Νοεμβρίου. 16 δεν φεύγανε και 16 το βράδυ έβγαλε το στρατό, μην μπορώντα να τους διαλύσει, την αστυνομία, ας πούμε, και το στρατό και μάλιστα και τα τάγκ που ήταν κάπως ακραίο. Τι να σου κάνουν τώρα οι φοιτητές με τα τάγκ, ας πούμε. Τέλος πάντων, το βράδυ της 16 Νοεμβρίου είχαμε τον πρώτο νεκρό. 17 τα ξημερώματα μπήκανε, ας πούμε, ένα τάξη στο Πολυτεχνείο και εκεί με τα δακρυγόνα που λήξαν και όλα αυτά έριξε η κατάληψη. Αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Παπαδόπουλο. Μετά από λίγο του έκανε και άλλο πραξικόπημα του πραξικοπηματία ο συνάδελφός του Ιωαννίδης. Υπήρξε πάλι μια αναστάτωση. Στην ουσία είχαμε μια περίοδο κυβερνησίας που κράτησε μερικούς μήνες
Και το χειρότερο από όλα είναι όταν οι εχθροί σου βλέπουν την κυβερνησία, τότε θα χτυπάνε. Ειδικά οι Τούρκοι που το εκμεταλλεύτηκαν και το επόμενο χρόνο το καλοκαίρι μπήκαν στην Κύπρο και έτσι έκλεισε η δικτατορία με αυτόν τον ας πούμε δυσάρεστο τρόπο για την Ελλάδα. Θυμάμαι ότι το τέλος της δικτατορίας, λίγο πριν το τέλος, ήταν ας πούμε η εισβολή στην Κύπρο και θυμάμαι την επιστράτευση που έγινε και καλέσανε τον πατέρα μου στην επιστράτευση και ένα στρατόπεδο σε ένα φόρο στα Χανιά που δεν ξέραμε ας πούμε πού θα πάνε, αν θα πάνε στην Κύπρο, πού θα τους πάνε, κράτησε μερικές μέρες που τελικά δεν φύγανε ποτέ από την Κρήτη, αλλά υπήρχε μια αγωνία τι θα γίνει, μπήκαν οι Τούρκοι στον Ατήλα 1. Ήτανε τον Ιούλιο ο Ατήλας 1 που πήραν ας πούμε ένα μικρό κομμάτι της Κύπρου και ο Ατήλας 2 τον Αύγουστο που πήραν το 33%. Μπορείτε να περιγράψετε τη γονάδα και τις μάρες που έμειναν ανεξίτηλα στην Ελληνικά, στο αυτά τα μικρά βιώματα που είχα σαν παιδί, ας πούμε τους περιορισμούς, αυτά θυμάμαι που υπήρχαν και το στρατό των πολύ που κυκλοφορούσε στα Χανιά. Γιατί βιώματα ο ίδιος, ας πούμε, σαν μαθητής δεν είχα. Αλλά στη συνέχεια, υπηρετώντας το ναυτικό 35 χρόνια, που διάβασα, μου αρέσει ιστορία, ασχολήθηκα, είδα, ας πούμε, τη συμμετοχή του ναυτικού, αισθάνθηκα υπερήφανος που το ναυτικό ήταν κατά της δικτατορίας και μάλιστα τη συμμετοχή των πλοίων μας στην κατάληψη της Κύπρου, η ιστορία του Αρματαού Λέσβος, που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, που δημιούργησε μεγάλο πλήγμα στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Είχαμε στείλει υποβρύχια που τα πέτρεψαν τότε οι Αμερικάνοι να φτάσουν. Είχαμε στείλει τα βομβαρδιστικά Α7 από τα Χανιά να πάνε να αποτρέψουν τους Τούρκους και αυτά τα γύρισαν πίσω οι Αμερικάνοι, τα ανάγκασαν να ρίξουν τις βόμβες στο πέλαγο και να επιστρέψουν στην 115 πτέρυγα μάχη. Την επιχείρηση νίκη των Νοράτλας φύγανε 5 αεροσκάφη μεταφοράς προσωπικού, τα Νοράτλας, αντίστοιχα τα C-130 που έχουμε τώρα, τα οποία όταν φτάσανε στην Κύπρο λόγω κακής συνεννόησης δυστυχώς ευλήθησαν από φίλια πειρά, από δικά μας πυροβόλο, με αποτέλεσμα ένα να καταρριφθεί και τα άλλα να υποστούν ζημιές και αυτό που καταρρίφθηκε χάσανε και πάρα πολλούς Έλληνες στρατιώτες. Όλα αυτά με διδάξανε ότι όχι μόνο πόσο κακό πράγμα είναι η Χούντα και η δικτατορία, αλλά κυρίως ο νούμερο ένα εχθρός μας για την Ελλάδα για μένα δεν είναι ούτε η δικτατορία, ούτε η οικονομική κρίση που έχουμε σήμερα, ούτε τους Τούρκους που θα πρέπει να φοβόμαστε. Ο νούμερο ένα κίνδυνο για την Ελλάδα είναι η διχόνοια που είχαμε. Ενωμένοι αν είμαστε, θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί και θα είμαστε πολλοί λιγάνοι ξένοι.